τώρα θα πάμε στα Σφακιά και βλέπουμε και την κυρία Αργυρού Ευαγγελία Δουρουντάκη, πρόεδρο της τοπικής κοινότητας της χώρας Σφακίων. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Είμαστε μια χαρά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Περιμένουμε εκεί το 15 Αυγούστου, το 16 Αυγούστου που έχετε τη γιορτή της Σφακιανής Πίτας. 19 Αυγούστου, μετά το 15 Αυγούστου. Εγώ βιάζομαι, ξέρετε, βιάζομαι να γίνει νωρίτερα. Για να έρθουμε στην περιοχή. 15 Αυγούστου γίνεται η γιορτή της Γραβιέρας στην Ανώπολη πάντως. Μάλιστα. Έχουμε πανηγύρι και τότε. Μέχρι τότε βέβαια θα αναφερθούμε εκεί στην εορτή. Ξένοι και ντόπιοι κατακλείζουν την περιοχή σας. Υπήρχαν προσδοκίες, ακριβώς, προσδοκίες που επιβεβαιώνονται. Δόξα τω Θεώ, η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, μετά από 2 χρόνια που ζούμε ό,τι έχουμε ζήσει, τέλος πάντων ό,τι έχουμε ζήσει, για τα δεδομένα της εποχής πάμε αρκετά καλά. Σίγουρα δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης με τα προηγούμενα 2 χρόνια. Υπάρχουν με τα πριν 3 χρόνια έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Πάει αρκετά καλά. Ευελπιστούμε να πάει πολύ καλύτερα στη συνέχεια. Μάλιστα. Από ποιες περιοχές έρχονται στα Σφακιά, κυρίως να εστιάσουμε στους ξένους? Κοιτάξτε να δείτε, είναι κάθε περίοδος του καλοκαιριού έχει τον δικό της. Δηλαδή τώρα θα έχουμε Γερμανούς, ξεκινάνε σιγά σιγά οι Ιταλοί και μετά, εντάξει, εννοείται Ιούλιο-Αύγουστο ξεκινάνε πιο συστηματικά. Μάλιστα. Το σύνολο, ξέρετε, υπάρχει το εξής φαινόμενο σε άλλες περιοχές. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι προηγήθηκε μια διετία δύσκολη, επιχειρηματίες, και αποφάσισαν, δεν μπορούν οι άνθρωποι να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους, τα καταλήματα. Στα Σφακιά φαντάζομαι δεν επικρατεί αυτό. Το σύνολο των καταλήματων και των επιχειρήσεων έχει ανοίξει. Η αλήθεια είναι ότι μέσα σε όλο αυτό το χάος εμείς καταφέραμε και έχουμε αυξήσει τον αριθμό των κλινών στο χωριό μας. Έχουν γίνει ανακαινήσεις στα περισσότερα πλέον, μπορώ να σας πω και σε όλα. Τα καταστήματα όλα είναι έτοιμα, εννοείται, με το καλύτερό μας χαμόγελο και την καλύτερη μας διάθεση να υποδεχτούμε όλο τον κόσμο. Μετά από 2 χρόνια με καταφέρει ο κόσμος να ξεσκάσει, να ηρεμήσει. Αλλά η αλήθεια είναι αυτό που λέτε, ότι καταφέραμε εν μέσω όλης αυτής της κατάστασης και αντί να έχουμε μείωση, εμείς έχουμε αύξηση. Η πληρότητα αυτή τη στιγμή, δηλαδή αν κάποιος θέλει να βρεθεί στα Σφακιά στην περιοχή εκεί και να περάσει ένα Σαββατοκύριακο, θα δυσκολευτεί να βρει δωμάτιο? Η αλήθεια είναι ότι τώρα αυτή την περίοδο που μιλάμε είναι ακόμα, φυσιολογικές οι καταστάσεις, ναι, δεν θα έχει θέμα να βρει. Από μέσα Ιουλίου και μετά, όμως η πληρότητα αρχίζει και ανεβαίνει, εννοείται, και θα είναι λίγο πιο δύσκολο. Οπότε όσοι θέλουν να κανονίσουν από Ιούλιο και μετά και για Αύγουστο, καλό θα ήταν να ξεκινήσουν από τώρα να κάνουν τις κρατήσεις τους. Το μήνυμα που στέλνουν τα Σφακιά στην υπόλοιπη Κρήτη ποιο είναι? Να κάνουμε υπομονή και είμαι σίγουρη ότι η φετινή χρονιά θα είναι η καλύτερη μας. Να είστε καλά, κυρία Δουρουντάκη, την καλησπέρα μας.